όσα βλέπει πεθερά. Και η αλήθεια είναι, μας βλέπουν και οι πεθερές σας. Καλώς ήρθατε στον τροχό της τύχης. Καθαρές δουλειές, καθαρές δουλειές. Νοικοκυρεμένες δουλειές, καθαρές. Δεν το ξέρετε το καταπληκτικό. Εσείς νομίζετε ότι εμείς εδώ, επειδή ο τροχός τύχης είναι το σπίτι μας εδώ και 3 χρόνια, όταν αφήνουμε έτσι και τρέχει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι έτσι. Μόνοι μας σκουπίζουμε, μόνοι μας καθαρίζουμε, μόνοι μας το γυαλίζουμε. Εγώ και η Τζούλια Νόβα. Καλά, δεν καθάρισα. Περίμενε αυτό. Σουγαρίστρα έχουμε. Για σένα, ναι, κολλητέ μου, για σένα το λέω, ξέρεις εσύ. Αυτό είναι που δεν καθαρίζει και δεν σκουπίζει το κορίτσι μου. Να την νοικοκυρά, η πρώτη καλύτερη. Ναι, τα βλέπετε αυτά. Κορίτσι. Που καθαρίζω μόνο εδώ, εντυπωσιακό. Κορίτσι από σπίτι. Και πού να τη δείτε τι δουλειά κάνει με ξεσκονόπανο πάνω στην μπάφα. Φανταστείτε, παιδιά, τι δουλειά κάνει. Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ, την έχω δει ποτέ. Πάμε να παίξουμε τώρα. Και δεν πρόκειται. Σήμερα θα έχω στο χέρι μου τη σκούπα σύμβολο κάθαρσης, κυρίες και κύριοι. Θέλω να καθαρίσουμε τον τροχό της τύχης από τα χρήματα που έχει πάνω. Και να τα πάρετε όλα. Γιώργαρα, Έφη και Θανάση, καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία σε όλους. Παιδιά, θα γνωριστούμε σε λίγο. Μία λεξομαχία έτσι για το ξεκίνημα, για το καλώς ήρθατε. 50 ευρώ, κατηγορία. Και ξεκινάμε με κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Στο σπίτι, πάμε. Μπορεί να είναι σκούπα. Φύγαμε. Αλλά πρέπει να είναι ηλεκτρική. Ελάτε, παιδιά, πανεύκολο πια. Έφη μου, πες τώρα, παιδί μου, επιτέλους. Μπαλκονόπορτα. Τι είναι. Τι είναι. Μπαλκονόπορτα. Είναι μπαλκονόπορτα. Να σου πω κάτι. Δεν θα έκανα βλακιά. Όχι. Την άγχωσε. Καμία βλακιά δεν έκανε. Απλώς μου αρέσει ο τρόπος σου. Σε φαντάζομαι να βλέπεις ταινία, θρίλερ. Δεν βλέπω, φίλε. Δεν βλέπω πια. Φυσικά και δεν βλέπεις. Αν σε έχει αγχώσει τόσο πολύ μπαλκονόπορτα, φαντάζομαι να βγει το φάντασμα. Τι έγινε να παιχτεί. Εντάξει. Μπαλκονόπορτα! Τρομερό, τρομερό. Μπράβο. Δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω. Βεβαίως και θα το ξανακάνεις, γιατί εμείς εδώ πάνω απ' όλα είμαστε αληθινοί. Έτσι δεν είναι, Έφη μου? Είμαστε αληθινοί, όπως αληθινά είναι τα 50 ευρώ που μόλις έβαλε στην άκρη και είναι αλήθεια. Στο λέω, στορκίζομαι στον Άγιο Βαλεντίνο. Παίζεις τώρα πρώτη στον πρώτο γύρο. Έφη μου, όταν λέω παίζεις, δεν κυριολεκτώ τώρα. Κάτσε να πούμε μια κατηγορία, βρε Χριστιανή μου. Συγγνώμη. Δεν έχει αγχώσει πολύ με την ομορφιά σου. Καθόλου, καθόλου. Αυτό συμβαίνει σε πολλές γυναίκες στη Δυτική Σαχάρα, όχι στην Ελλάδα. Έφη μου, σε παρακαλώ, πάρε μια κατηγορία για να ξεκινήσεις και να παίξεις φυσικά και ο Γιώργος και ο Θανάσης στη συνέχεια. Θα έχουμε λέξεις που θα ξεκινούν με ακριβώς το ίδιο γράμμα. Ένας πολύ ωραίος και πανδύσκολος γρίφος έχω να πω εγώ, γιατί παιδιά δεν μπορείτε να το βρείτε με ένα γράμμα ή δύο. Πρέπει να προσπαθήσετε λιγάκι παραπάνω. Έφη μου, προσπάθησε λιγάκι παραπάνω. Καλή επιτυχία. Φύγαμε. Πάμε, Έφη μου. Σίγμα. Έτσι βγαίνουν τα πρώτα 40 ευρώ σε αυτό το γύρο. Έφη, πάμε λοιπόν για δεύτερη γύρω βολιά. Mm. 50 ευρώ για την Έφη. Κάπα. Κέρκυρα. Όχι. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία, καλώς φίλε μου. Βρήκα. Πάμε. Γυρνάω. Ο Γιώργος που παίζει στον πράσινο δίκτυ, ο οποίος θα του φέρει αυτή τη στιγμή τα πρώτα του χρήματα. Θα είναι 20 ευρώ για κάθε σωστό σύμφωνο. Πι. Μπράβο, 20 ευρώ δικά σου. Και 20 και 20 και 20 γίνανε 80. Θα ξαναγυρίσει μόλις η Τζούλια αποτελειώσει το έργο της και εσύ με 80 ευρώ θα συνεχίσεις προς κάτι καλύτερο ακόμη. Συνέχισε, Γιωργάρα. Ίδιο γράμμα, το βρήκαμε το ίδιο γράμμα. Είναι το πι. Και όταν παίρνουμε το ίδιο γράμμα, παίρνουμε πολλά χρήματα. Δεν έφερες ένα μεγάλο ποσό πριν, τώρα φέρνεις σε ένα ρολόι φεστίνα. Το οποίο μπορεί να έρθει δίπλα σου για 207 ευρώ, τόση είναι η αξία του, εάν βρεις ένα και μόνο σύμφωνο. Είναι το ΤΑΦ. Είναι το ΤΑΦ. Το είπε με μια βεβαιότητα, μου δίνει την αίσθηση ότι ξέρει κάτι και μπράβο σου, μπορείς να σηκώσεις από τον τροχό της τύχης το ρολόι φεστίνα. Δεν όχι, φορά. Το εννοώ, αλήθεια, πάρ' το. Α, το παίρνω. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Παιδιά, δεν μας πιστεύουν σε λίγο, φοβερό. Περίμενε να σε κάνω να πιστείς, περίμενε. Ρολόι φεστίνα!
Εντάξει τώρα. Πολύ ωραία. Βέβαια. Τρομερό, το λέω και δεν το κάνετε. Και 207 ευρώ. Όλα μαζί, δουλειά πώς έχει ο φίλος μου ο Τζορτζ. 307. 307. Λίστο και πάρτα. Θα συνεχίσω να γυρίζω. Ωραία. Όλα καλά μέχρι τώρα. Ο Γιώργος όμως θα χρεοκοπήσει, παιδιά. Όχι, λίγο. Δεν θα είναι. Πάει και το ρολόι. Πάει. Θυμάσαι ένα ρολόι που είχες πάρει. Ε, το θυμάσαι, ε. Δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι αν το είχες τώρα θα βλέπεις ότι ήρθε η ώρα να παίξει ο Θανάσης. Χειροκρότημα. Καλή επιτυχία, Θανάση μου, στην πρώτη σου γυροβολιά. Γενικώς είσαι τυχερός άνθρωπος, τι σου λένε. Γενικώς είσαι, έτσι. Μόνο στο θέμα του μαλλιού δεν στάθηκε τυχερός. Λοιπόν, 20 ευρώ, πάμε. Δέλτα. Δέλτα. Όχι. Εδώ δεν στάθηκε τυχερός σε καμία περίπτωση και έτσι. Γυρίσαμε και φτάσαμε πάλι στη Γαλανομάτα, την Έφη η οποία είναι έτοιμη με μηδέν άγχος πλέον, έχει πάθει τον πανικό στη λεξομαχία, τώρα είναι χαλαρή, relax, ωραία, 40 ευρώ γύρισε. Δυσκολεύει ο πρώτος γρίφος τους τρεις παίκτες μας, η Έφη δεν θα δυσκολευτεί όμως να βγάλει 200 ευρώ με ένα σύμφωνο. Έλα, μπράβο! Αυτά είναι τα ποσά. Μη. Λοιπόν, 200 ευρώ για κάθε μη. Δύο, τρία, δύο, δύο, δύο. Άρα δεν είναι 200, πόσα είναι! Δεν ξέρουμε να μετράμε, πάμε πάλι, πόσα είναι! 400! Μερικοί βγάλανε και την μηχανή να κάνουν υπολογισμό, δεν το καταλάβαινε αυτό λοιπόν. Αστειεύομαι, 4,40 το κατάλαβαν όλοι, εσύ το κατάλαβες, ο Γιώργος και ο Θανάσης το κατάλαβαν, αν το λύσεις τα πήρες. Αμάν, δεν το λύνεις, δεν τα πήρες, μπορείς να συνεχίσεις. 440, προηγείται. Έλα, μπράβο, και δωράκι. Χα, ένα ρολόι στην έχουμε σύντροφο, σύζυγο. Εδώ. Γενικώ, σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή έχουμε κάτι. Έχουμε. Ναι. Φοράει ρολόι ποιοτικό, βρετανικό, με στυλ και μινιμαλισμό. Τα παίρνει και τα φοράει όταν έχει το σιρτάρι. Ω, αυτό το σιρτάρι δεν γίνεται. Πάρτε το και το βάλει. Ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Πε. Σύμφωνο. Το λάμδα. Ναι, δύο λάμδα. Ένα ρολόι Schlesinger, βρετανική ποιότης, μινιμαλισμός, κομψότητα και ομορφιά. Έχει φτάσει 648 ευρώ. Η διαξία του ρολογιού σου απογείωσε. Είναι 188. Σταμάτα να χειροκροτείς τον εαυτό σου. Άσε το λαό σου να μιλήσει για σένα και συγκεντρώσου. Γιατί μπορεί να αγοράσει φωνήεντα και να γυρίσεις ή να το λύσεις. Να αγοράσω φωνήεντα. Ωραία. Ποιο? Το όμικρον. Γιατί είμαστε και σε εξυπηρετική άμα χρειαστεί. Λοιπόν, δεν είχε πολλά όμικρον, είχε μόνο 5, ενώ υπάρχουν και καλύτερες στιγμές που έχει ζήσει αυτό το φωνήεν μαζί μας. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχεις βρει σχεδόν την πρώτη λέξη, σωστά. Λάθος. Έχεις βρει τη δεύτερη, σωστά. Λάθος. Το τρίτο δεν μπορεί. Ναι, το τρίτο το έχω βρει. Είπα. Λοιπόν, τα λεφτά που έχεις αυτή τη στιγμή συγκεντρώσει είναι 5,48. Θυσιάζεις 100 ευρώ για ένα φωνήεν, γυρίζεις και ρισκάρεις. Θα γυρίσω. Θα γυρίσει. Έλα, Έφη μου, τα έχει κάνει δύσκολα τα πράγματα. Ενώ είναι πιο εύκολα στην πραγματικότητα. Είναι πολύ εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Είναι εύκολα. Το λέει ο κόσμος εδώ πίσω. Ρο. Ρο. Πόσες φορές μπορεί να πεις ρο, πόση ώρα. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Άκου τι έχει γίνει. Τέλειωσαν τα σύμφωνα. Σε ικανοποιεί αυτό. Όχι. Νομίζω ότι μπορώ να το πω. Ωραία. Όσο εγώ λέω, εσύ λίστο. Πετροπόλεμος. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Σε συγχωρώ, αλλά πες μου σε 4 δεύτερα τι είναι. Αλλιώς δεν μπορεί ακόμα να αγοράσει ένα φωνήεν. Ο χρόνος τελείωσε. Και τώρα το ανέλπιστο δωράκι, Γιώργο, που ήρθε στα χέρια σου, πες μου για ολόκληρα 50 ευρώ. Βλέπεις, Πετροπόλεμος, παλιός ποτάμι. Λες ότι είναι πετροπόλεμος, παλιός και ποτάμι. Ναι. Δεν σου βγαίνει κάτι άλλο, αυτό σου βγαίνει, αυτό λες, τον μπουμπούνισες. Ναι. Είναι αυτό! Έκανε. Ρε Γαλανομάτα, που κόλλησες. Το παλιός. Το πήγαινε για πιλότος. Δεν είχες δίπλωμα. Ήταν ξεκάθαρο. Έφη, προσέφερες ένα ωραίο δώρο στον Γιώργο, 50 ευρώ. Έχετε μείνει με τα ψηλολόγια, δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Έχω θυμώσει πάρα πολύ, γι' αυτό και θα πάμε στον επόμενο γύρο που αν δεν τελειώσετε με τετραψήφιο αριθμό, φεύγετε από εδώ. Φύγαμε διαφημίσεις!
Καλώς ήρθατε, παιδιά! Έλα, δεν ανακοίσαμε καθόλου. Δεν ανακοίσαμε καθόλου. Να είχα πάρει ένα ρολόι Σλάσιντζερ από αυτά τα ωραία ποιοτικά ρολόγια που δίνουμε εδώ πέρα και μετρούσα τα λεφτά να γυρίσουμε πίσω για να γνωρίσω τον Θανάση, τον Γιώργο και την Έφη μας. Καλώς το κορίτσι μας και τη Σίμα. Γεια, χάρηκα πολύ. Πώς σε γνωρίζω. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχεις έρθει εδώ για να με γνωρίσεις και τυχαία παίζεις. Βασικά γι' αυτό ήρθα. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που μου το λέτε. Τα πιστεύω εγώ αυτά. Ναι, όταν μου τα λέτε και καλά κάνετε. Γιατί παιδί, με ό,τι μου λες το πιστεύω. Ναι, ναι. Έχεις παιδάκια, οικογένεια. Έχω δύο. Δύο παιδάκια να χαίρεσαι. Έχουν πάρει τα μάτια σου. Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Και τα δικά μου παιδιά τα μάτια σου έχουν πάρει. Θέλω να ξέρεις. Αν δεν με πιστεύεις, ρώτα την Τζούλια. Είναι η αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και τα δύο. Αλλά γιατί άραγε. Τι γιατί άραγε. Επειδή φοράω καφέ, θα ακούσει επάφη. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Και τα παιδάκια σου ασχολείσαι, με τι άλλο ασχολείσαι, σαν μανούλα. Παιδιά, δουλειά. Δουλειά, προλαβαίνεις βρε. Και, ναι. Προλαβαίνεις. Ναι, 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 και η δουλειά σου αρέσει ή είναι κατά λάθος. Σχεδόν, δεν είναι πολύ κατά λάθος. Σου αρέσει δηλαδή. Τι κάνεις. Στον υπολογιστή μου όλη μέρα σχεδιάζω. Σχεδιάζω, τι, ρούχα. Όχι, δυστυχώς, γέφυρες. Αρχιτεκτονικά πράγματα δηλαδή. Στατικά, ναι. Γέφυρε, κουφάλες, γέφυρες, αυτά όλα. Όχι, καμία σχέση. Όχι, όχι, αυτές που περνάμε. Έργα. Και για ποιο τα σχεδιάζεις, γιατί έχω να δω γέφυρα στην Ελλάδα καμιά δεκαετία. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο καιρό. Έχεις λίγο καιρό. Η επόμενη γέφυρα του Λος Άντζελες θα έχει γίνει από την Έφη στο σπίτι της. Πολύ επιτυχία σε κάθε γέφυρα που φτιάχνει. Γιώργαρα, καλώς όρισες. Καλώς τον Άντζελε. Δεν σε έχω κόψει για πατέρα δύο παιδιών. Όχι, σίγουρα. Μάλλον δεν έχει παίξει αυτό ακόμη. Θα παίξει αργότερα. Τι κάνεις εσύ. Φοιτητής. Ποιο έτος είσαι. Δεν θες να ξέρεις. Α, οκ. Okay. Πόσο ποιο έτος θα, ποιο έτος θα έπρεπε καιρό να είσαι. Σε αυτό το έτος. Τέσσερα. Τέσσερα χρόνια είσαι στο έτος νούμερο ένα. Όχι, τέσσερα χρόνια είμαι στο έτος τέσσερα. Στο έτος τέσσερα. Ρε Μπαγάσα, είσαι καμιά οκταετία. Ναι. Αγόρι μου, όταν μπήκε ήταν πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Και τώρα που θα πάρει το πτυχίο, έχουμε αλλάξει τέσσερι φορές. Κυβέρνηση, αγόρι μου! Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Μπροστά θα πάμε. Φυσικά για να πάμε μπροστά. Θέλω να ρωτήσω τελείως τυπικά, θυμάσαι τι σπουδάζεις. Φυσική. Σοβαρά μιλάς. Όμως θυμάμαι. Το γράφω απ' έξω, ε. Αγόρι μου, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Γεια σου, Τζον. Και ο Θανάσης, ο οποίος καταλαβαίνω το βλέμμα ότι είναι φοιτητής της ζωής. Α, της ζωής, ναι. Τι έχεις σπουδάσει τη ζωή αυτή. Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Σε τι ακριβώς αντικείμενο. Κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις. Ναι, ναι. Με παιδάκια κτλ. Ήταν το μεγάλο μου αποθυμένο, δεν πήγα ποτέ σε παιδική κατασκήνωση. Πιστεύεις θα είχαν μείνει τα άλλα παιδιά εκεί αν πήγαινα εγώ. Όχι βέβαια. Με τίποτα έτσι δεν είναι. Με τίποτα, με τίποτα. Τα φεύγανε. Να μιλήσει και κανένας άλλος. Να φύγει αυτός από τη σκηνή. Και μπράβο σε αυτό που κάνεις, που ασχολείσαι με τα παιδιά και τους μαθαίνεις πράγματα που δεν μαθαίνουν καθόμενοι στον καναπέ στο σπίτι να παίζουμε το τάμπλετ. Γιωργάκη, σε σένα μιλάω στο τάμπλετ. Έχει τρογό της τύχης. Παίζουμε τώρα δεύτερο γύρο. Δεν έχω δίκιο, Θανάση μου, για τα τάμπλετ και τα παιδιά που είναι όλη τη μέρα. Εντάξει, και εμείς οι γονείς φταίμε σε αυτό, που για να απαλλαγούμε λίγο από τη φασαρία, λέμε έλα, παίξε τώρα λίγο εκεί. Αυτό είναι το λάθος μας. Είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Να μην κάνετε ποτέ αυτό το λάθος, γι' αυτό εγώ στο κοινό θα δώσω τώρα ένα τάμπλετ MLS για τις ενήλικες. Είναι τρίπλα φοβερή, ε. Λοιπόν, ένα MLS Bright για τους γονείς σας, αγαπητά μου παιδιά. Και αν είστε καλοί και φρόνιμοι και υπάκουοι και διαβαστεροί, θα το πάρετε κι εσείς. Για το κοινό μας αυτό, πάμε να παίξουμε δεύτερο γύρο κατηγορία. Θα πρέπει να βρείτε ένα σταυρόλεξο. Ορίστε, το σταυρόλεξό μας έχει τρεις λέξεις. Μία είναι κάθετη και οι δύο οριζόντιες λέξεις που πρέπει να βρείτε. Αυτή τη φορά θα παίξει πρώτος ο φίλος μου, ο αιώνιος φοιτητής, ο Γιώργαρος Μαγιάσου. Πάμε, Γιώργο. Είχα ένα φίλο, Γιώργο, που σπούδασε στις Βρυξέλλες 14 χρόνια και τον διώξανε. Από μόνοι τους. Άργησα. Ναι, ναι. Λοιπόν, 50 ευρώ για το πρώτο σου σωστό γράμμα. Κάπα. Δεν υπάρχει το κάπα στην πρώτη σου επιλογή. Θεωρώ Θανάση. Πού είσαι, Θανάση. Εδώ είμαι, πολύ. Έλα μου εδώ. Ο Θανάσης που έχει πολύ δυνατό γύρισμα, αυτό είναι μια αλήθεια. Θα κάνει ένα άσχημο ξεκίνημα. Έφη, έχασαν όλοι, παίξε εσύ. Όντως. Απλά πράγματα. Μπράβο, Έφη, ήσουν πολύ τυχερή. Ήσουν πολύ τυχερή, Έφη. Χάσαν οι δύο κύριοι και εσύ, μάλιστα, για να τους τιμωρήσεις, φέρνεις και μπαλαντέρ. Σου έχω μία έκπληξη. Εάν πει σωστά ένα σύμφωνο, θα σου δώσω τον μπαλαντέρ βεβαίως, το ξέρεις ότι έρχεται, αλλά είναι νέο μπαλαντέρ, μόνο για σήμερα. Ένα φυλάκι. Όχι, όχι, είναι κάτι πολύ καλύτερο, δεν μπορεί να το φανταστείς. Ναι. Παίρνουμε ένα σύμφωνο. Να μην φοβηθώ. Όχι, όχι. Σίγμα. Ναι, βεβαίως. Τέσσερα σίγμα. Όλα αυτά σου δίνουν
και κάποια ψηλά έτσι για να κινήσεις το περίπτερο και να αγοράσεις κανένα φουνί κάτι στιγμή στο μέλλον. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα και θέλω παρακαλώ τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος αυτή τη στιγμή. Να σηκωθεί όρθιος, ναι, ναι, σεμνά και ταπεινά και ωραία για να σου κάνω την απονομή στο νέο μπαλαντέρ της εκπομπής. Το δεινόσαυρο, τον Κώστα. Ο γιος μου δηλαθεί, θα δηλαθεί ο γιος μου. Το αρέσει, δεν είναι πιο... Το μοντέρνο. Ναι, μωρέ, τώρα ήταν πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι αυτό είναι για μία και μόνο εμφάνιση. Δεν έχουμε κλείσει γιατί εντάξει. Ο Κώστας ο δεινόσαυρος, το κρατάω εδώ και σου θυμίζω ότι όταν θέλεις να εξαργυρώσεις το ίδιο ποσό που βλέπεις μπροστά σου, τώρα είναι τα 45. Αργότερα μπορεί να είναι τα 100, μπορεί να είναι τα 200. Μου δίνεις τον Κώστα το δεινόσαυρο μπαλαντέρ και σου δίνω άλλα 200. Okay, καθίστε κάτω παρακαλώ για να συνεχίσουμε με τις γυροβολιές της Έφης. Έφη μου. Αλλά δυστυχώς θα χρεοκοπήσεις. Μπράβο μας. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη χρεοκοπία του παιχνιδιού. Τη φέρνει η φίλη μας η Έφη και δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον Κώστα το δεινόσαυρο. Πρέπει να τον πάω πίσω στο Jurassic Park, εκεί που τον περιμένουν όλοι οι φίλοι του. Καλά περάσαμε. Λοιπόν, φοιτητάρα μου, ήρθε η ώρα όλος ο κόσμος της φυσικής να δει τον μεγάλο επιστήμονα που ακολουθεί. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι φέραμε εδώ, κοσάρικο. 20. Λοιπόν. Για πες με και το γράμμα. Πι. Πυρόσκι. Σταυρόλεξο, που σημαίνει ότι αυτές οι τρεις λέξεις, όσο και να τις κοιτάτε καμία συγγένεια μεταξύ τους, άσχετε εσύ, δεν πρέπει να βρείτε και άλλα γράμματα, Γιώργο. Γιωργάρα, το φυσικό στην Αθήνα είσαι, έτσι, φαντάζομαι. Ναι. Ωραία. Πες με να συμφωνώ και να σε φτιάξω. Ταφ. Ταφ. 4-5 ταφ. Πολλά ταφ, πολλά ταφ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν 5 ζευγάρια γυαλιά. Θα ήταν πολύ ωραία να κερδίσεις 5 ζευγάρια γυαλιά, αλλά για την ώρα κερδίζεις μία δώρο επιταγή 120 ευρώ από τα οπτικά. Μάτι, μάτι, γιατί με τόσο διάβασμα που έχεις ρίξει τα μάτια σου, θα τα χαλάσεις, αγόρι μου. Ο μαύρος κύκλος. Ναι, φοβερό. Πήρες όμως και ένα πεντάρικο από τα σίγμα. Ήτανε, από τα ταφ, συγγνώμη, ήταν πολλά. Συν τη δωροεπιταγή 120 ευρώ, άρα σε αυτή την κυροβολιά σου 170 έβγαλες, είχες και 20 από πριν. Ωραία. Όλα μαζί μια σούμα να τα κάνω 190. Θα ξαναγυρίσω. Αφού σου άρεσε. Ναι, ήταν καλό. Έλα. Μπράβο. Ναι! Τώρα ναι. Γιώργο, τώρα να έλεγες το τάφε. Θα ήταν καλό. Θα ήταν φοβερό. Μαρία, μη. Καλωστάρικο. 290 έχει διαθέσιμο. Ένα ποσό 100 ευρώ, 100 ευρώ για να πάρεις φωνή αν θέλεις. Δεν θέλεις, μην πάρεις. Γύρνα. Θα γυρίσω. Δεν θέλει. Εμείς δεν είμαστε και πιεστικοί άνθρωποι. Θα θέλει, παίρνει. Δεν θέλει, δεν παίρνει και φέρνει δωράκι. Επειδή είσαι ένας φοιτητής που μάλλον σου λείπει ένα φοβερό τάμπλετ για να κάνεις τις εργασίες σου. Εργασίες, θυμάσαι. Ναι, ρε. Η MLS προσφέρει κάτι της. Και είναι καλό γιατί αυτό το τάμπλετ θα σου δώσει και 199 ευρώ επιπλέον. Αν πω το νι. Αν πεις το νι. Νι... Νουρέγεφ. Δεν πειράζει. Για να πάμε στον ομαδάρχη της κατασκήνωσης. Παρακαλώ το Θανάση. Ψακούν τα παιδάκια. Εντάξει, δεν μου το είπε πολύ έτσι. Με χαρά. Να το ταμπλετάκι. Τώρα μπορεί να ψακούν τα παιδάκια. Γιατί θα έχει φοβερό τάμπλετ. Το ίδιο τάμπλετ που προσέφερα στον Γιώργο. Μάλιστα. Και σε σένα με ένα σωστό σύμφωνο. Το θήτα. Όχι, ούτε. Δεν έχουμε. Έφη, ο γρίφος τουλάχιστον στην δεύτερη οριζόντια λέξη είναι σχεδόν λυμένος. Όμως πρέπει να τα βρούμε όλα. Για να τα βρούμε όλα πρέπει να βάλουμε γράμματα. Για να βάλουμε γράμματα, γυρίζουμε τον τροχό της τύχης. Ακούω το επόμενο σύμφωνο. Το λάμδα. Πλησιάζουμε στη λύση του γρίφου. Είναι σταυρόλεξο, θυμίζουμε η κατηγορία. Είναι τρεις οι λέξεις, πρέπει να τις πούμε σωστά και τις τρεις. Ακούω. Το γάμα. Γαρδούμπα. Θες τα καλά ή τα κακά νέα. Τι λένε πρώτα. Λένε πρώτα τα κακά. Τα κακά, πες μου. Τελειώσαν τα σύμφωνα. Ναι. Να σου πω και τα καλά. Πες μου και τα καλά. Το ξέρεις, αλλά δεν το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Οπότε τι θα κάνεις, θα θυσιάσεις. Δεν θα θυσιάσεις τίποτα.
Θα μετρήσει ο χρόνος για να λύσει το γρίφο. Κάνε την απόπειρά σου από τώρα. Έχεις 5 δεύτερα. Κάνε μια απόπειρα. Στο Α. Δεν προλάβει να πεις τίποτα άλλο πέραν από αυτό που ακόμα και αυτό δεν ξέρουμε αν είναι σωστό. Τετάρα μου, εσύ είσαι σε καλύτερη θέση γιατί έχεις 290 ευρώ. Άρα, αν δεν το ξέρεις, μπορείς να πάρεις και φωνή. Το ξέρεις όμως. Ναι. Το ξέρεις. Οπότε κρατάς τα λεφτά στο χέρι. Ωραία. Βάλε τα χέρια να χρησιμοποιούμε τα λεφτά. Οι φοιτητές είμαστε. Υπολογιστής στο Α, στασιμότητα. Λες ότι είναι υπολογιστής στο Α και στασιμότητα. Γιατί αυτές είναι οι τρεις λέξεις ακριβώς. Ναι. Θα το μάθουμε αμέσως τώρα. Όλο αυτό σε οδήγησε στο ποσό που σε φέρνει πρωτοπόρο με 340 μετά τη λήξη του δεύτερου γύρου. Μπράβο σου! Και φυσικά, για να μην τραβωθείς με τόσο διάβασμα που έχεις ρίξει, Γιώργο, τόσα χρόνια και μία δωρεπιταγή από τα οπτικά μάτι-μάτι που θα πάρεις, φαντάζομαι, ηλίου εσύ, γιατί εντάξει, τώρα φοιτητάρα είσαι, θα το βάλεις, θα πεις την καφεδάρα σου, θα είσαι κύριος. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Είναι θέμα ταχύτητος. Χέρι στο μπάζερ. Γρίφος, κατηγορία λεξομαχία. Θα πρέπει να βρείτε δύο αντίστοιχες λέξεις. Είστε έτοιμοι και οι τρεις. Ξεκινάμε. Γιωργάρα. Πουλιά τάβλη. Πουλιά και τάβλη, δεν μπορώ να φανταστώ πώς πήγε το μυαλό σου φοιτητή. Η προπόνηση. Πού το βρήκες, ρε θηρίο. Εμπειρία. Ένα τρομερό πράγμα αυτό. Πες μου συγκριτικά, δηλαδή αν το πάρουμε ζυγαριά, είναι διάβασμα και ώρες τάβλη με τους φίλους σου. Μέχρι τώρα που είμαστε. Όχι, διάβασμα, εντάξει. Α, βλέπω είναι δική σου, ε. Εντάξει, διάβασμα. Πάμε. 8 χρόνια τα διαβάζεις αργά-αργά, μάλλον. Εσύ πολλά ξέρεις. Λοιπόν, για να διαβάσουμε λίγο φυσική. Ντόρφια ύφερα. Έτσι, Γιωργάρα, μπράβο. 4-40, τρίτος γύρος. Ο οποίος θα είναι και μπόνους με 200 ευρώ. Και τι βρήκα εδώ. Και τι βρήκα εδώ. Μια ματιά ρίξε στον τροχό και τι βλέπω. Ένα πεντακοσάρικο! Και άλλο πεντακοσάρικο! Και τώρα, για να τα λέμε και όλα, βλέπω και μια χρεοκοπία ξεγυρισμένη, πλάς, απόλυτη, έτοιμη, φορολογημένη, που σας παίρνει τα πάντα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ήμουν ο Θανάσης που δεν έχει τίποτα να χάσει και γι' αυτό το λόγο μόλις πάρουμε κατηγορία, Θανάση, παίζεις πρώτος. Πάμε κατηγορία! Βιάστηκε. Βιάζεσαι. Βιαστικός. Ανυπομονή να βγάλει τα λεφτά. Λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε πρόσωπο και το επάγγελμά του. Βάλε ένα ναυτικό κόμπο που είναι καλό σε αυτά. Λοιπόν, πρόσωπο και το επάγγελμα. Υπάρχει το πρόσωπο πάνω, το επάγγελμα στην τελευταία λέξη. Θανάση, πρέπει να βρεις και τα δύο. Ξεκίνα. Θανάση, ποιος είναι ο άλλος αγαπημένος Θανάσης? Όχι. Τώρα ξέχασε και τι θα πει. Με την πρώτη, ε. Έλα, μωρέ, τι θέλω. Δεν στεναχωριέμαι, όχι, όχι, παιχνίδι είναι. Μα και παιχνίδι που είναι, δεν έχασε τίποτα. Εντάξει. Θα σου πω ότι σήμερα αλλάξαμε τους κανονισμούς. Χάνεις ό,τι έχεις πάνω σου. Ναι. Τι έχεις? Αυτή τη στιγμή τίποτα. Πανί με πανί ήρθες, έτσι. Πανί. Κοίτα να δεις. Δεν μπορούν οι κανονισμούς να αλλάξω. Και πάρα που θα σου έλεγα ποιος είναι ο αγαπημένος Θανάσης από τους υπόλοιπους, ποιος είναι? Ο Βέκος. Καλέ μου άνθρωπε, χρεοκόπησες. Πάμε. Έφη. Μέχρι τώρα είσαι δεύτερη. Έλα να περάσεις πάλι μπροστά, σε παρακαλώ. Για δοκίμασε, για προσπάθησε. Η χρεοκοπία πλάς ήρθε στον άνθρωπο που τη φοβόταν λιγότερο γιατί δεν είχε να χάσει και τίποτα. Και 50 ευρώ για το επόμενο γράμμα. Σίγμα. Δεν φέρεις το λιλά, το ίδιο χρώμα με το μπουζάκι. Ναι, 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 ναι. 200 ευρώ είναι αυτά. Λιλά. Πω πω, τους λέω, το πέτυχα με την πρώτη το χρώμα, ε. Έχω γίνει expert με τη δουλειά τρία χρόνια. Με έχει μάθει χρώματα. Παλιά έλεγα το μοβάκι αυτό. Με λέει, δεν είναι μοβ, είναι λιλά. Είναι πιο, ακούγεται πιο ωραία. Ακούγεται ότι καλά ξέρω. Ναι, έτσι. Γύρισε και πάλι εκτός να θέλεις να αγοράσεις ένα φωνή. Όχι, όχι, δεν θέλω. Να γυρίσω. Έλα. Ακούω. Το θήτα. Το θήτα. Όχι. Φοιτητάρα μου, βγάλε τα χέρια από τις τσέπες, παίξε χαλαρά. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Έλα κι εσύ. Πάμε καλά.
Χάνεις άλλο ένα έτος. Θανάση, χρεοκόπησες, το ευχαριστήθηκες. Βέβαια. Φέρε λεφτά τώρα. Πάμε ρε παιδιά για το Θανάση, δεν έχει φέρει ακόμα ένα ποσό. Ο άνθρωπος να το ευχαριστηθεί. Αυτά είναι. Αυτό μου αρέσει, μπράβο, 80. Ναι. Με ποιο γράμμα θα τα πάρεις? Το μη. Νι είπες. Μη. Μη είπες. Όπως λέμε, μαχλάς Νίκος. Μπράβο σου. Επιτέλους έκανε μια επιλογή, ρε Θανάση, που σε δικαιώνει, γιατί πριν γυρίσω, οφείλω να σου πω ότι έφτασε στα 2,40, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι, ότι αν χρειαστεί φωνή, εδώ είμαι εγώ, άνθρωπός σου, φίλος, 100 ευρώ δώσε μου και τα κάνω όλα. Okay. Αυτά με τα γράμματα εννοώ, έτσι, ναι, πάμε. Ναι. Θανάσης έχει βγάλει 240, χαμπάρι δεν πήρε, με ένα και μόνο έλα, γράμμα. Έλα, πλησίασε λίγο. Μπράβο! Ναι! Ποιο είναι το σύμφωνο που λέγει? Το κάφα. 500 ευρώ αμέσως! 500! Ανέβηκες γρήγορα. Απότομα, μη ζαλιστείς και πέσεις από αυτό, εκεί. Εντάξει, το ξέρουμε. Τώρα χρεοκοπήσεις, τώρα έχει νόημα. Mm-hmm. Γι' αυτό μη χρεοκοπήσεις και πες μου τι ακολουθεί. Αγορά ανάμεσα στα φωνήεντα ή ακόμη μία γυροβολιά. Ακόμα μία. Ακόμη μία γυροβολιά. Θέλει άλλη μία γυροβολιά. Θέλει να ρισκάρει ο Θανάσης. Είναι συγγενής του εδώ μαζί μας σήμερα, του Θανάση. Σταματά εκεί. Στοπ. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι αν είχες μαλλιά θα είχαν πέσει τώρα από τον τρόμο. Σίγουρα. Τα δικά μου ήδη έχουν πέσει. Πάμε στο νι. Λοιπόν, αυτή τη φορά θέλουμε το γράμμα νι, όπως λέμε νήμα, οδοντικό. Θανάση, η κατηγορία είναι πρόσωπο, που είναι πρώτες δύο λέξεις προφανώς, και επάγγελμα. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου πεις αν έχεις βρει κάτι από όλα αυτά. Όχι. Εγώ το έχω βρει, προφανώς το έχει βρει και η Έφη. Το μισό. Το 1 τρίτο. Γιώργος το έχει βρει. Νομίζω. Ο Γιώργος το έχει βρει, νομίζει ολόκληρο. Οπότε αν χάσεις, δεν θα ξαναρθεί τη σειρά σου. Λογικά. Θα αγοράσουμε φωνή. Θα αγοράσει φωνή. Φωνή. Ωραία. Είναι μια τακτική σωστή. Το Α. Είναι το γράμμα κλειδί για μένα, το Α, γιατί τώρα η Έφη το βρήκε επίσης όπως και ο Γιώργος το σιγούρεψε. Θανάση, το θέμα να το βρεις εσύ. Με τίποτα. Okay. Θα γυρίσεις, θα αγοράσεις. Θα γυρίσουμε. Εγώ βρήκα το γρίφο, γύρισε και γι' αυτό το λόγο αντιλαμβάνουμε πού δυσκολεύεται ακριβώς ο Θανάσης. Ωραία, ακούω. Σύμφωνο. Το Λάμδα. No. Και έχω μία γαλανομάτα η οποία έλαμψε το πρόσωπό της γιατί το ήξερε από πριν και περίμενε πώς και πώς, μήπως και δεν τα καταφέρει ο Θανάσης και μήπως και δεν τα κατάφερε. Ναι, δεν τα κατάφερε. 200 ευρώ. Και μπόνους, Τζούλια, δίνουμε εδώ. Ναι. 400. Αμάν, ξαφνικά. Για να το πω. Για να το πεις τώρα, για να το πεις. 400. Αν όμως εσύ νιώθεις δυνατή και λες είμαι πολύ φοβερή παίκτρια, η τύχη με το μέρος μου, τα βλέπω όλα με αισιοδοξία το πως πήρε. Είμαι. Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναγυρίσει. Ναι, αλήθεια. Ναι. Ξαναγύρισε, ρε Έφη. Το ξέρει και ψάχνει χρήματα. Πολλοί θα είχαν λύσει το γρίφο τώρα για τα 400. Η Έφη δεν θέλει τόσα, θέλει άλλα 30. Να πω. Ναι, βεβαίως. Και αφού υπάρχει ταφ, το ερώτημα που γεννάται είναι ένα. Εντάξει, 60 ευρώ παραπάνω ήταν τα μαμ. Όχι. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ακόμη γύρισμα. Μάλιστα. Ο Θεός μαζί σου. Πάμε. Γυρίζει. Να το παιδιά έρχεται. Έφυγε. Έλα μην εκεί. Ρο. Άλλα 40 ευρώ. Οπότε συνολικά η φίλη μου η Έφη βγαίνει κερδισμένη από τη στιγμή που τη ρώτησα εγώ τι θες να κάνεις. Βγαίνει κερδισμένη κατά 100 ευρώ επιπλέον. Οκ, λίγα δεν είναι. 100 ευρώ πολλές φορές έχουν κρίνει νικητές. Είσαι καλά με 500 ευρώ σε αυτό το γύρο. Να ρίξω άλλη μία. Όπω πω, υπεχταρού. Και με επηρεάζεις εύκολα. Όχι, απλά την ρώτησα γιατί είναι δικαίωμά της. Είναι όμως γυναίκα, μην το ξεχνάς. Okay. Δεν θέλει πολύ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω και να σου πω πράγματα τύπου, ας πούμε, η δεύτερη λέξη μπορεί να είναι σαμαράς, αλλά μπορείς να συνεχίσεις να γυρίζεις, γιατί σαμαράς δεν είναι μόνο ένας, άρα, τι γίνεται εδώ. Ναι! Λοιπόν. Πες το. Το γράμμα. Το γράμμα είναι το φι για 80 ευρώ, άρα κερδίζεις 180 ευρώ επιπλέον. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλήσω λίγο συγγενή σου.
Μπορώ να του μιλήσω λίγο που σε βλέπουν τώρα. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει άλλα σύμφωνα να πει, ηρεμήστε. Γιατί αν είχε άλλα 12, πάλι θα γύρναγε η τρελή εδώ πέρα. Είναι ναι, το μόνο βέβαιο. Δεν έγινε κάτι κακό. Όχι, έγινε κάτι καλό. Ναι. Αλλά επειδή έχουν πέσει στα επίγοντα μερικοί συγγενείς σου μεγαλύτερης ηλικίας, πες το σε παρακαλώ για να γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι. Γιατί με αυτά που κάνεις θα τους στείλεις. Έλα. Τρίφωνα Σαμαράς, Κομωτής. Λες ότι είναι ο Τρίφωνας ο Σαμαράς. Ο Κομωτής, αγάπη μου. Όλοι εσείς εκεί που παρακολουθούσατε αυτό το ντεμαράζ και την επίθεση της Έφης που τη δικαίωσε, γιατί με 180 ευρώ παραπάνω, παιδιά, είναι στα 6.30 ενώ ο Γιώργος 440. Άρα έκανε πολύ καλά που το ρισκάρισε. Και σε αυτό το σημείο, και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάω δίπλα στο φίλο μου το Θανάση και να πω ότι ενώ εσείς ξέρατε ότι είναι Τρίφωνα Σαμαράς, το ξέρατε όλοι! Και ότι είναι... Φυσικά ο διάσημος Έλληνας Κομωτής. Πού να το ξέρετε, Θανάση, διαφημίσεις. Πεζό 108, διαθέσιμο παρακαλώ. Όπα, θα μου φύγει το μπαλάκι από το χέρι. Ο Λάκη το μπαλάκι. Σε ποιον θα πέσει η τύχη, ο Λάκη το μπαλάκι, ποιον θα φτάσει εδώ, δίπλα μου, στο μεγάλο τελικό. Θα το μάθουμε τα επόμενα 5 λεπτά, γιατί πάμε για τη λεξομαχία νούμερο 3. Έρχομαι κοντά σας, όσο η Τζούλια δίνει GPS κατευθύνσεις στον κόσμο, πώς να φτάσει μέχρι τα στούντιο του τροχού της τύχης. Για να έρθετε εδώ σε εμάς, θα πρέπει να μας καλέσετε στο 211-18-78-001 ή να μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr/tv/τροχός. Έτσι. Η λεξομαχία είναι για 150 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος με την Έφη, με κάτι τέτοια ποσά, αλλάζουν σχεδόν την πρώτη θέση. Ο Θανάσης θέλει λίγο δουλειά παραπάνω. Ο χρόνος υπάρχει, γρίφος υπάρχει, λεξομαχία υπάρχει. Εκεί ευθύς αμέσως θα πάμε τώρα. Θα πρέπει να βρείτε μία πολύ μεγάλη λέξη. Γιγαντολέξη. Η γιγαντολέξη, που δεν είναι γερμανική αλλά είναι ελληνική, είναι εδώ. Έτοιμοι και οι τρεις. Πάμε με τον μπάζερ στο χέρι. Ξεκινάμε. Να ενημερώσω ότι στη Γερμανία, στον τροχό της τύχης, δεν βάζουν γιγαντολέξη, γιατί οι μισές λέξεις είναι τέτοιες. Τι να είναι. Ποια τεράστια λέξη κρύβεται πίσω από όλο αυτό εδώ. Το βρήκε πάλι η Έφη, πες το. Μαρμαρογλυπτική. Είναι η μαρμαρογλυπτική. Σωστά. Και όχι μόνο δεν επέτρεψε στον Γιώργο, τον φίλο μου τον φοιτητή, να πλησιάσει, αλλά απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο με 780 ευρώ. Γιώργαρα μου, τώρα εδώ πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, φυσικά όπως και ο Θανάσης. Και να σε χάσει σχολεία, φοιτητές και αυτά, πιάσε κάτι που είναι ευχάριστο για σένα. Τι είναι σου είναι ευχάριστο? Το μπουζούκι. Παίζει μπουζούκι. Γιατί δεν το έφερες μαζί σου σήμερα? Δεν το σκέφτηκα. Ρε Γιώργο, αν είναι δυνατόν, αυτό εσύ είναι το γούρι σου. Εσύ, Πέτρο, δεν έχεις. Όλα τα όργανα συνήθως κουβαλάς μαζί. Όχι, αλλά πριν πάμε στον επόμενο γύρο, ζητώ μόλις 3 δευτερόλεπτα να πάω στον βιρτουόζο Γιώργο. Για να παίξουμε κάτι. Για δεν έχει μπουζούκι μαζί, έτσι. Όχι, όχι. Θα σε βοηθήσω εγώ. Σκέψω ότι είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, καμία σχέση. Ωραία. Και κάνει εσύ το Μανώλη Χιώτη, αφού έτσι κι αλλιώς Μεριλίδα δεν έχουμε δίπλα μας. Πάμε να παίξουμε κάτι. Ναι. Ευδοκιά. Πάμε. Το έχουμε. Ναι. Παιδιά, δώστε βάση στην πενιά. Πάμε. Πάρα μπουζούκι, πάρα μπουζούκι. Ναι, ναι, ναι. Σολ, σολ. Στοπ, παιδιά! Στοπ, παιδιά, όντως πραγματικά. Τώρα άρχισαν να το διασκεδάζω. Πραγματικά τρίζουν τα κόκκινα του Μαρλουίζου, είναι βέβαιο αυτό. Πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα, πριν σηκωθεί η Ευδοκία και μας κυνηγήσει η ίδια αυτοπροσώπος. Επόμενος γύρος τώρα. Και γρήγορο, και γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Πάμε στο γρήγορο. Τζούλια, δώσε μου κατηγορία, έχω σηκώσει το μανί και γυρίζω εγώ. Θα πρέπει να βρείτε κάτι το οποίο το λέμε γενικά. Μία φράση. Μία φράση στον πίνακα, παρακαλώ. Και όσο βλέπετε εσείς τη φράση, παίρνετε έτσι μια ιδέα και τώρα αφήστε τον πίνακα και κοιτάξτε τον τροχό της τύχης, τον οποίο εγώ γυρίζω. Στο μπλε δίκτυ θα υπάρχει ένα ποσό για το οποίο παίζετε όλοι. Λέτε γράμματα ξεκινώντας από την Έφη, δωρεάν φωνή εντά και τα σύμφωνά σας για 40, όχι για 30 ευρώ. Έφη, σίγμα. Ο χρόνος ξεκινάει, θα μου το πει το σίγμα από τώρα, πες το. Σίγμα.
Μιλήσε μου για το γρίφο. Γιώργο. Κάπα. Κάπα. Θανάση. Μη. Μη. Μουσταφά. Όχι. Έφη. Νι. Νι. Ωραία. Το έχεις. Γιώργο. Πι. Υπάρχει το πι. Υπάρχει μια φορά, θυμίζω δωρεάν φωνή. Τα πες στο γρίφο. Με τίποτα, Θανάση. Λάμδα. Λάμδα. Το βρήκες. Όχι. Έφη μου. Με τίποτα. Γιώργο. Σταφ. Α, την έκφραση ψάχνουμε. Τώρα την ψάχνουμε. Πες την. Με τίποτα, ούτε εδώ. Θανάση μου. Κάπα. Θυμίζω δωρεάν φωνή, εντα κάπα. Έφη. Σταφ. Το ξαναείπαμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τζόρτζ. Δέλτα. Δέλτα. Θανάση. Τι είπες? Μη. Το μη. Έχει αρκετή νομίζω. Έφη μου. Γιώργο. Φι. Φι. Θυμίζω δωρεάν φωνή, εντα. Να το φι. Ακούω. Φράση είναι αυτή. Φράση. Θανάση. Το γράμμα πρώτα. Το ρο. Ρο. Το βρήκες? Όχι. Έφη, πες το. Περσινά στα φίλια. Περσινά στα φίλια. Όχι. Περσινά ξινά στα φίλια. Ο Γιώργος λέει περσινά ξινά στα φίλια. Η αλήθεια είναι ότι έχασε 120 ευρώ γιατί θέλεις και γυαλιά ημίου και ρίτησες καθόλου σήμερα. Γυαλιά μοιοπίας, να πω. Είχε μια λέξη. Βιάστηκα. Δεν ξέρω να την είδες. Περσινά στα φίλια, ξέρει να ποιος θα τα φάει. Δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό είναι εδώ οι φοιτητές που ξέρει από περσινά και προπέρσινα ξινά στα φιλιά. Αγόρι. Και πολλών ετών πριν. Λοιπόν, εύχομαι πρώτα να πούμε ότι έφτασε τα 530 ευρώ. Τα 780 δεν ήταν τόσο μακριά, αλλά μέχρι εκεί σε πήγε ο δρόμος και δεν καταφέρνει να φτάσει στη νίκη η φοιτητάρα μας και ο μουζουξής μας. Σε εύχομαι να φτάσεις πολύ ψηλά. Εκεί που αγαπάς, είτε αυτό είναι η φυσική, είτε είναι το μπουζούκι, ή να καταργήσεις τους φυσικούς νόμους του μπουζουκιού, αγόρι μου, και να βάλεις σε άλλη μια χορδή και να τα κάνεις, να κάνεις τη δική σου πορεία. Ευχαριστώ για όλα, και για την παρέα, και για τη μουσική, και για τη ζεμπεκιά που παίξαμε, και δεν ευχαριστήθηκε ο κόσμος γιατί παίξαμε εμείς. Γιώργο μου, να είσαι καλά, Θανάσης! Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα σε αυτή την εκπομπή, πού πρέπει να κουρεύεσαι? Τον φίλο μας τον Σαμαρά. Τον Τρίφωνα Σαμαρά. Τον Σαμαρά. Για την ώρα πήγαινε στον Γιώργο Σαμαρά, παίξτε καμιά μπαλίτσα γιατί θα μείνει άνεργος ο Σαμαράς αν είχε περάσει σαν και εσένα ο Τρίφωνας. Κανένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που περάσει καλά εδώ πέρα μαζί μας. Μείνετε λίγο ακόμη εδώ. Γιατί η γαλανομάτα, τα πήγε όλα καλά. Μπορεί τα σταφέλια να ήταν περσινά, αλλά τελικά δεν ήταν ξινά. Ήταν γλυκά και τις προσφέρουν 780 ευρώ στο χέρι. Και φυσικά ένα standing ovation ανάλογο. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα του θαυμασμού του κόσμου για σένα με τα 780. Κάνε τώρα στο μυαλό σου την αντιστοιχία αν ανοίξεις στον μεγάλο τελικό το φάκελο με το πεζό 108. Έλα μαζί μου! Εύχομαι καλή διασκέδαση με τα 780, με τα δύο κουκλάκια σου. Ναι, σίγουρα. Με τη βαπτιστήρα σου που είδα ότι είναι επίσης εδώ μαζί, περιμένουν όλη δώρα από νονά και μαμά και η αλήθεια είναι ότι δεσμεύεσαι μπροστά μου ότι θα έχουν δώρα όλοι. Όλοι. Και τα 780, γι' αυτό τα δώσαμε. Για να δώσεις δώρα στους άλλους. Αυτά δεν είναι δικά σου. Ό,τι βγάλεις από εδώ θα είναι για σένα. Να κάνεις αυτό που αγαπάς εσύ, με τους ανθρώπους που αγαπάς βεβαίως, αλλά κυρίως να το ευχαριστηθείς. Μην τολμήσεις να αποταμιεύσεις. Δεν το προτείνω ποτέ. Εντάξει. Θα σε ακούσω. Θα σε ακούσω. Ευχαριστήσου τα κέρδη σου. Τόσο βέβαιος είμαι για σένα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Σου μεταδίδω όλη μου θετική ενέργεια και ό,τι αισιόδοξη σκέψη έχω. Να είσαι καλά. Το καλό το 10, το θες. Πολύ καλό, καλό. Θα σε βοηθήσω. Παίρνω το νούμερο 10 από τον πίνακα και με ακολουθείς στον πίνακα που είναι ο μοναδικός σου αντίπαλος πλέον. Τζούλια, η κατηγορία του τελευταίου γρίφου. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι «Υπάρχει στο χάρτη». Η κατηγορία έχει μία essence γεωγραφίας. Οι λέξεις έχουν ακριβώς τα ίδια γράμματα. Θέλω να πάμε να βρούμε αυτά τα 14 γράμματα βάζοντας αμφότεροι σύνολο 9. Εγώ θα σου προσφέρω τα πρώτα 5. Είναι το λάμδα, το πι, είναι το σίγμα, είναι το ταφ, αλλά και το αλφα. Θέλω να δω, όπως και εσύ βεβαίως και όλοι μας, πόσα από αυτά υπάρχουν. Παρακαλώ, ο πίνακας να αποκαλύψει τώρα τα γράμματα.
Και βλέπω ότι υπάρχει μόνο το α. Δεν ράκησαμε καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε ωραία. Αν θέλω να δω κάτι θετικό, βλέπω ότι είναι το αρχικό και το τελευταίο γράμμα, που αυτό συνήθως είναι το κλειδί για κάθε λέξη. Υπάρχει όμως και άλλη λέξη και πάμε να βάλουμε τα δικά σου γράμματα. Το Κ. Το Κ. Ωραία. Είναι το πρώτο σύμφωνο. Το Ν. Το δεύτερο είναι το Ν. Για να το διευκρινίσουμε, είναι το Ν, όπως λέμε, Νιρβάνα. Ναι, ναι. Πνευματική κατάσταση στην Ινδία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Το Ρ. Επιλέγεις το Ρ ως τρίτο και τελευταίο σύμφωνο. Ναι. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα φωνήεν που ίσως αποτελέσει και το κλειδί. Το έψιλον. Από αυτά τα γράμματα που ζήτησες, υπάρχει κάτι, γιατί με τα δύο αλφα δεν βγάζουν άκρη. Διπλώνει ένα ρο και δύο έψιλον. 10 δευτερόλεπτα κατηγορία υπάρχει στο χάρτη. Πάμε. Ανόγια Ρεθύμνου. Ανόγια Ρεθύμνο. Ανόγια Ρεθύμνο. Ναι! Έφυγα για τον γύρο του Τριάμβου, έφυγα! Μπράβο! Μπράβο, αυτό, Παναγία μου! Να σου πω κάτι. Είσαι από την Κρήτη, γιατί θα πέτωχε τα Νόγια. Μισή. Είσαι από τα Νόγια. Όχι, από το Ηράκλειο, νομό Ηρακλείου. Παραδίπλα. Εντάξει, μισή τώρα. Μεταξύ μας τώρα. Ανόγια. Ηράκλειο, μια ώρα θα κάνει δρόμο κτλ. Έχω, εντάξει. Ξέρεις κάτι, ό,τι και να είναι εδώ δεν το χρειάζεσαι για να πας Ηράκλειο που είναι η μητέρα σου που μου λες. Φτάνουν και τα 780 ευρώ. Σίγουρα. Για να πας από εδώ απευθείας με καράβι. Μόνη μου. Έλα. Άμα πάω οικογενειακός θα είναι τα μισά για το καράβι. Για όλους, φτάνει για όλους. Αλλά έχω μια καλύτερη ιδέα. Τα καράβια που πάνε στην Κρήτη δεν παίρνουν μέσα και πεζό 108. Παίρνουνε. Και μετά κάνεις το Ανόγια Ηράκλειο 45 λεπτά για πλάκα. Με προσεκτική οδήγηση. Ναι, ναι. Αυτοί δεν προσέχουν εκεί. Δεν προσέχουν, λες, κριτική. Oh, αν δείτε ένα κόκκινο πεζό 108, προσοχή. Εμείς ωραία το πασάραμε, αλλά έχει εδώ πεζό. Δεν ξέρω. Μας νοιάζει. Όχι, δεν με νοιάζει. Ωραία, δεν με νοιάζει. Ό,τι και να έχει, καλό. Αν εξαιρέσει σήμερα που βάλαμε για πρώτη φορά χρεοκοπία και στο τελικό, πλάκα σου κάνω. Δεν υπάρχει χρεοκοπία. Εδώ υπάρχει κάτι που χαρίζει περισσότερα χαμόγελα. Γιατί εμείς έχουμε χαμογελάσει ήδη. Έχουμε βγάλει 780 ευρώ. Κάτι μου λέει ότι τα δώρα των παιδιών σου θα μεγαλώσουν σε αξία. Και ότι όλα τα 780 θα πάει για δώρα. Γιατί εσύ έχεις αυτό εδώ. Ο Σπύρος που τα πρώτα χάρτη. Αχ, ο γιος σου. Ναι, ναι. Η Μανούλα και Νονά και πολύ αγαπητή. Θα δώσει δώρα σε όλους. Αλλά αυτό εδώ εγώ το δίνω για πάρτι της. Ό,τι κι αν είναι. Τι είναι, θα το μάθουμε σε 5, 4, 3, 2, 1. 780 και 3.000 επιπλέον. 3.780 ευρώ. Μπράβο. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πεζό 108 για την Κρήτη, ήταν λίγο μακριά. Είχαμε πετύχει άλλο νησί. Εμείς και πάει με τη Λίνη το. Να, λέει, το 20 είναι 10 νούμερα. Εντάξει, κοντά ήσουν. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη νικητρία σήμερα. Που κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά το ποσό των 3.780 ευρώ. Ο γιος είναι ο Σπύρος, η κορούλα σου, πώς λέγεται. Βάλια. Η Βάλια και ο Σπύρος και κάτι βαπτιστήρια αυτό. Χαμός όλοι τώρα πανηγυρίζουνε. Αλλά το 3.000 θα το πας για πάρτι σου με τον σύντροφό σου. Για να ταξιδέψεις, να διασκεδάσεις, να γλεντήσεις. Θα το κάνω, ταξιδάκι ίσως. Και ποτέ να μην τα αποταμιεύσεις και δεν θα προλάβεις. Όχι. Τώρα, ό,τι πάρεις. Τι ό,τι πάρεις. Πήρες. 3.780 ευρώ, γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει!